Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι είμαι συγκινημένη γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε συνέδριο χωρίς να πρέπει εγώ να παρουσιάσω κάτι ως ειδικευόμενη ψυχίατρος. Έρχομαι εκ μέρους του Απόστολου του Τζιτζικώστα, του Περιφερειάρχη μας, και η αλήθεια είναι ότι είναι περιττό να πούμε το ότι η Περιφέρεια πραγματικά θα στηρίξει το έργο σας και σας συγχαίρουμε γι' αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα και από ό,τι ήξερα και από παλιά, έχετε ένα μακροχρόνιο έργο, εκδίδετε ένα περιοδικό. Αριθμείται πάνω από 500 τακτικά μέλη, ενώ με εντυπωσίασε το γεγονός ότι σε κάθε ετήσιο συνέδριο συμμετέχουν πάνω από 1.500 σύνεδροι. Οπότε λοιπόν, ως Περιφερειακή Σύμβουλος, μπορώ να πω ότι θα είμαστε δίπλα σας. Ως ειδικευόμενοι όμως, θέλω να πω ένα προβληματισμό. Γι' αυτό και χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το συνέδριο, διότι όσο και αν μιλάμε για το σαχαρώδη διαβήτη, ιδίως όταν δεν μιλάμε για ειδικευόμενους στις ειδικότητες της παθολογίας, αλλά μιλάμε για άλλες ειδικότητες, όπως η ψυχιατρική, όπως η ορθοπαιδική και άλλες που δεν έχουν το σαχαρώδη διαβήτη στην πρώτη γραμμή, διαλάθη της προσοχής μας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ συχνά. Όταν μας έρχεται εμάς ένας άρρωστος, ο οποίος είτε ακούει φωνές, είτε μιλάμε για ένα πρώτο ψυχωτικό, είτε μιλάμε για ένα χρόνιο ψυχωτικό, είτε έχει κατάθλιψη, σίγουρα θα πούμε δεν πειράζει που έχει και 130 πρωινή τιμή, άστο θα το δει ο επόμενος γιατρός. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην αυτοκτονήσει. Ναι, αλλά δεν σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή, όπως και σε άλλες ειδικότητες, ότι την επόμενη φορά που θα έρθει με συμπτώματα χειρότερα και θα αναρωτιόμαστε γιατί δεν του πιάνει το λαντόζ, γιατί έπρεπε να του αλλάξω 3 αντικαταθλιπτικά. Και τελικά βγαίνουν έρευνες που λένε, κάνει ο διαβήτης την κατάθλιψη ή κατάθλιψη τον διαβήτη. Διότι βλέπουμε τελικά ότι έρχονται ασθενείς με μικροαγγειακά, έρχονται με λευκοεγκεφαλοπάθειες αργότερα. Και λέμε έχει κατάθλιψη, έχει όμως και οργανικότητα και αυτό συνήθως δεν το παρατηρούμε και δεν το δίνουμε και σημασία. Και καμιά φορά λόγω της κούρασης και λόγω του επίγοντος, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και διασυνδετικά υπάρχουν προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήρθε στο ψυχιατρίο 50 που λιποθύμησε για πρώτη φορά στη ζωή του μετά από τη δουλειά. Είχε πάει σε γενικό νοσοκομείο και το μόνο που παρουσίαζε ήταν διαταραχές μνήμης. Ήταν ρυθμισμένο στα 10 χρόνια πριν, που έμενε πριν 10 χρόνια, που δούλευε πριν 10 χρόνια. Κάνανε ένα αδρό εργαστηριακό έλεγχο και ένα καρδιογράφημα. Σαφώς ξέρετε ότι πολλές φορές θα βγουν μια χαρά. Οπότε η σύσταση ήταν πάνε στο ψυχιατρίο. Αυτός ο άνθρωπος οδήγησε για να έρθει 2 ταξιμερώματα από ανατολικά προς δυτικά, με ένα χαρτί που έλεγε ουδέν οξύ παθολογικό, συστήνεται ψυχιατρικός έλεγχος. Δεν υπήρχε κανένα ιστορικό ψυχιατρικό, δεν έπινε, ουσίες δεν έπαιρνε, ούτε καν στοιχεία διαταραχής προσωπικότητας. Τηλεφωνώ σε συνάδελφο. Γιατί λέω ήρθε εδώ, λέει για οργανικό ψυχοσύνδρομο. Αφού το χαρτί λέει ουδέν οξύ οργανικό. Πώς έχει οργανικό ψυχοσύνδρομο λοιπόν. Εντάξει, λέει στείλτε τον πίσω. Του είπαμε να κάνει λίγο μια γλυκοζηλιωμένη και κάτι παραπάνω. Και μια αξονική. Μετά από 5 μέρες τηλεφώνησε και είπε ότι η γλυκοζηλιωμένη ήταν στο 9 και ότι από την αξονική βρέθηκαν κάποια μικροέμφρακτα. Και παλιότερα και πιο πρόσφατα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν οδηγούσε ποτέ να έρθει από ανατολικά-δυτικά, ενδεχομένως αυτή η γλυκοζηλιωμένη να συνέχιζε και τελικά όντως στα 65 να εμφάνιζε και ψυχωτικά ακόμα, χωρίς να ξέραμε το λόγο. Άρα λοιπόν ζητώ από όλους τους καθηγητές και όλους τους διευθυντές πραγματικά να μάθετε σε εμάς τους ειδικευόμενους να μην διαλάθει της προσοχής μας μια γλυκόζη που είναι λίγο τσιμπημένη και να μην τη ρίχνουμε σε σχέση με το οξύ το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή. Εύχομαι καλά συμπεράσματα, καλή συνεργασία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.